Ο γνωστός παράγοντας του αργολικού ποδοσφαίρου Δημήτρης Κονομάρας κάνει για άλλη μια φορά πρόταση ο Πανεργειακός να αποκτήσει προπονητήριο και να δημιουργήσει ακαδημίες, αφού είναι η μόνη λύση σε αυτούς τους δύσκολους οικονομικά καιρούς. Στις γενικές συνελεύσεις το ζητούμενο είναι τα λεφτά. Πρέπει να υπάρξουν 10 άτομα, ένα συμβούλιο δηλαδή, που να μπορέσουν να βάλουν κάποια χρήματα για να ξεκινήσει μια ομάδα. Τη στιγμή αυτή ο Πανεργειακός έχει πάει στον πάτο. Πολλοί συναδελφοί μας και πολλοί παράγοντες του Πανεργειακού κινδυνεύουν να χάσουν την αξιοπιστία τους, όντας πάρα πολύ καλοί επιχειρηματίες, εμπλέκονται με τον Πανεργειακό. Και το λέω αυτό διότι θα βρεθεί κάποιος, επειδή έχουμε κακούς φιλάθλους σαν πόλη, θα βρεθεί κάποια στιγμή κάποιος ειδικός, εντός εισαγωγικών, για να πει ότι έβαλε λεφτά στη τσέπη ο Τάδε ή ο Τάδε. Δεν ρωτάνε όμως τον Τάδε εάν έχει να βάλει λεφτά με την κρίση και αν ρισκάρει το όνομά του, γιατί το ρισκάρει το όνομά του. Με συνέπεια να υπάρχει μια αποστροφή εκ μέρους των παραγόντων στο κομμάτι Πανεργειακός. Είχαμε πει από καιρό, εδώ και χρόνια, είχαμε επιμείνει στο δημιουργία ακαδημιών ή συνεργασιών. Όταν δεν έχεις υποδομές, κάνει μια συνεργασία. Υπήρχαν δυστυχώς πάρα πολλοί οι οποίοι κοίταγαν το δέντρο, δεν κοίταγαν το δάσος. Και αναφέρομαι και σε νέα παιδιά, τα οποία είχαν βάλει σε κυρίαρχη θέση τη σωτηρία της ομάδας παρά τη δημιουργία ακαδημιών. Δεν θα πω ότι γίνεται και το ένα και το άλλο. Μπορεί να μην γίνεται το δεύτερο. Δηλαδή, μπορεί να μην γίνεται η σωτηρία της ομάδας με τη δημιουργία ακαδημιών. Θα ήταν καλύτερο λοιπόν να πέσει η ομάδα κατηγορία και να ξεκινήσει να δημιουργεί ακαδημία. Γι' αυτό λοιπόν είναι επιτακτική ανάγκη τώρα που έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι, όχι μόνο στο Πανεργειακό, σε όλες τις ομάδες, να κοιτάξουμε να βρούμε κάποιο χώρο να στεγάσει τις ακαδημίες. Γιατί πάρα πολλά ακούμε για δημιουργία γηπέδου του Διομήδη. Βέβαια, καμία αντίρρηση για όνομα Θεού και της Παναγίας. Είναι μια ομάδα, ο Διομήδης, που μας έχει κάνει σε όλη την Ευρώπη περήφανος. Και βεβαίως χρειάζεται και αυτό στη στέγη του για δημιουργία κολυμβητηρίου. Δεν ακούμε όμως καμία πρόταση για κάποιο προπονητήριο του Πανεργειακού, ο οποίος είναι μια πολύ ιστορική ομάδα. Και θα έπρεπε κάποια στιγμή να έχει αυτό στη στέγη του. Όταν λοιπόν γίνει ένα προπονητήριο στο Πανεργειακό, αυτομάτως ο Πανεργειακός θα γεμίσει από παιδιά. Αρκεί οι παράγοντες του Πανεργειακού να δώσουν κίνητρο σε μερικούς εραστές του εραστηριακού ποδοσφαίρου να δημιουργήσουν. Έτσι, δεν έχουν δώσει κίνητρο. Υπάρχουν πάρα πολλοί εδώ στο Άργος, τους οποίους άμα τους πει κάποιος. Όχι με χρήματα, προς Θεού, με ώρες δουλειάς. Να δημιουργήσουν 5-10 παιδιά, 15 παιδιά, είναι πρόθυμοι και ικανοί πάρα πολλά να το κάνουν. Λοιπόν, εύχομαι, πριν ο κόμπος φτάσει πριν το γαϊδούρι πάει στην Κορτσά, όπως το λέω και στο χωριό μου, να γίνει αυτό πράξη, για να μην χαθεί ο Πανεργειακός. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει κίνδυνος να μην παίζει του χρόνου ο Πανεργειακός σε κατηγορία. Βέβαια, αυτό δεν είναι άσχημο υπό την έννοια ότι μπορεί να βγει κάτι καλό μέσα από αυτή την ιστορία. Το οικονομικό κομμάτι της δημιουργίας των ακαδημιών είναι μικρό. Είναι ελάχιστο, Κώστα. Είναι ελάχιστο. Σε σχέση με τις 150 αργίες που ακούμε κάθε χρόνο ότι στοιχίζει η ομάδα, είναι ελάχιστο. Για ξένους ποδοσφαιριστές που έρχονται από εδώ και από εκεί και αμφιβόλου ποιότητας. Αυτή τη στιγμή ο Πανεργειακός έχει δαπανίσει τα τρία τελευταία χρόνια 500.000 περίπου και δεν έχει ούτε ένα ποδοσφαιριστή. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είναι ελάχιστο το κόστος συντήρησης των ακαδημιών. Ελάχιστο. Και μπορώ να πω ότι μετά από ένα χρόνο, δύο, αυτό το κόστος θα σβήνεται από τις συνδρομές των μικρών ποδοσφαιριστών. Έρχομαι λοιπόν ό,τι καλύτερο για τον Πανεργειακό.